Πέντε ελληνικές ταινίες, οι περισσότερες μάλιστα συμπαραγωγές της ΕΡΤ, κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Τις παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου. Μ' άρεσε η γεύση του φιλιού. Πέντε ελληνικές ταινίες κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η Αγγελική Αντωνίου σκηνοθετεί την Αγγελική Παπούλια σε μια συγκινητική μελέτη για τη συνολική μνήμη και τη μαγειρική, τις οσμές και τη δημιουργική γραφή. Η Πράσινη Θάλασσα μπορεί να μην αναδύει οσμές και γεύσεις, αποτυπώνοντας όμως έντιμα την περιπέτεια μιας γυναίκας που χάνει τη μνήμη της, αλλά όχι το μαγειρικό της ταλέντο, μας οδηγεί σε έναν κόσμο που η αγάπη περνάει σίγουρα από το στομάχι. Με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, η ταινία του Τάσου Γερακίνη, Ένας ήσυχος άνθρωπος, δείχνει πως η ηρεμία αντικαθιστάται από την οργή όταν ένας εινοποιός θα αναγκαστεί να κάνει τα πάντα για να προστατέψει την οικογένειά του. Νουάρ διάθεση και λαογραφικές τσιμπιές σε μια ενδιαφέρουσα αποτύπωση της ελληνικής επαρχιακής νοοτροπίας. Οι επόμενες τρεις ελληνικές ταινίες έχουν σκάνδαλα, ψέματα, προδοσίες και μυστήριο. Τώρα τον συγκονάτε όλοι. Αλλά πριν τον αποφεύγατε, μη σας βάνουνε στο μάτι για κομμουνιστές. Η νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους Λούγκερ μας μεταφέρει μέσα από την ιστορία ενός ισχυρού άνδρα από την κατοχή μέχρι και τα πρώτα χρόνια της σοσιαλιστικής Ελλάδας. Ολόκληρη σύγχρονη ελληνική ιστορία αποτυπωμένη με υπερβολή, δράμα, ένταση. Ξεχωρίζει η ερμηνεία της Μέρη Σταυρακέλη. Δεν είναι αστείο. Στην κινηματογραφική του αφήγηση, το υποβλητικό αργών ρυθμών θρίλερ του Μιχάλη Κωνσταντάτου, Μικρά όμορφα άλογα, είναι άξιο προσοχής. Παντρεμένο ζευγάρι με σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του, προσπαθεί να διεκδικήσει μια ουσιαστική ομαλή καθημερινότητα, απειλαγμένη από όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Γιώτα Αργυροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος σε ερμηνείες που δεν χρειάζονται λόγο. Θα δούμε και να συζητήσουμε γι' αυτά. Και μου φαίνεστε γνωστή. Τέλος, το Κλαδί στη Φωτιά είναι ένα δράμα μυστηρίου με μια μητέρα και μια κόρη να προσπαθούν να κρατήσουν ένα μυστικό που τους στοιχιώνει 25 χρόνια αργότερα. Ανεξάρτητη παραγωγή με μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία από τη Γενοβέφα Κτενίδου και τον Σπύρο Μπιμπίλα σε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο. Σε πολύ λίγο η Μαρία Παπαδοπούλου θα είναι μαζί σας με την αθλητική σας ενημέρωση.